Λέγομαι Σάντρα Μανιουδάκη, είμαι υπεύθυνη marketing του, οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, EPLO, European Public Law Organization, ο οποίος λειτουργεί την σχολή στην Ελλάδα. Η σχολή λέγεται European Law and Governance School. Και είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για αυτή τη σχολή, η οποία είναι καινούρια, είναι πανεπιστημιακή σχολή, διεθνής πανεπιστημιακή σχολή. Και δεν έχει, ίσως, δεν ξέρω, πόσοι από εσάς τη γνωρίζετε τη σχολή? Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ σήμερα, για τους υπόλοιπους. Και για εσάς φυσικά. Λοιπόν, η σχολή αυτή. Νομίζω ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της σχολής είναι ότι φτιάχτηκε από Ευρωπαίους ηγέτες και δημιουργεί ευρωπαϊκά στελέχη. Αυτό είναι το concept. Βλέπετε στη φωτογραφία τον πρόεδρο της Πορτογαλίας μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας. Ανήκουν στην ακαδημαϊκή διοίκηση της σχολής. Και γενικότερα είναι από τους ανθρώπους που υποστηρίζουν τη σχολή, όπως και πολλοί άλλοι από το Επιστημονικό Συμβούλιο του EPLO, υποστηρίζουν τη σχολή και ακαδημαϊκά, φτιάχνοντας τα προγράμματα σπουδών, αλλά και ουσιαστικά στο πλαίσιο της αξιοποίησης των φοιτητών μας. Η σχολή την συνέλαβε μια ομάδα ακαδημαϊκών αρκετά χρόνια πριν, το ονομάζουμε Group of Rome, το 2008, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Τζουλιάνο Αμάτο, σκέφτηκε ότι αυτό που λείπει από την Ευρώπη είναι μια ομάδα στελεχών που θα μπορούν να στελεχώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της και να σκέφτονται κυρίαρχα ευρωπαϊκά, αν θέλετε, πρωτευόντως ευρωπαϊκά και δευτερευόντως με βάση την εθνική τους ταυτότητα. Βρήκε αυτό το κενό, έλειπε αυτό από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η σχολή εγκαινιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα προγράμματά της ανακοινώθηκαν στο Κουιρινάλε, στην Ιταλία, από τον πρόεδρο Ματαρέλα. Η σχολή αυτή συλλέγει στη διοίκησή της ανώτατους δικαστές, ανθρώπους της ευρωπαϊκής σκέψης, ακαδημαϊκούς και πολύ μεγάλα ονόματα στο ευρωπαϊκό γίνεσθε. Είναι πραγματικά διεθνής και παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είναι η έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Ευρωπαϊκού Δικαίου και αυτό ήταν μια απόφαση όλων των ακαδημαϊκών που συνέστησαν τη σχολή, ακριβώς γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το βασικό στοιχείο ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Και άρα συσχετίζει το κόνσεπτ της σχολής με αυτό που θέλει τελικά να φτιάξει και να πει στα στελέχη που θα δημιουργηθούν ή στους φοιτητές της. Στη σχολή υπάρχει ένα group 30 και πλέον πανεπιστημίων από 20 χώρες της Ευρώπης που αποτελούν το δίκτυό της. Και σε αυτό καταλαβαίνετε τις προοπτικές που έχουν οι φοιτητές μας να μπορέσουν να κάνουν κάποια εξάμηνα εκεί, σαν το δεύτερο εξάμηνο ουσιαστικά των σπουδών τους, τα μεταπτυχιακά, γιατί έχουμε και προπτυχιακά, να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και από άλλους καθηγητές και επίσης να φέρουμε καθηγητές από αυτά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα να τους διδάξουν. Αυτό είναι και ένα από τα ατού της σχολής για το οποίο θα μιλήσω αργότερα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι στο δίκτυο της σχολής και στο faculty, στο διδακτικό μας προσωπικό, έχουμε πάνω από 100 κορυφαίους καθηγητές Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης, οι οποίοι έρχονται, επισκέπτονται την Ελλάδα για 2, για 3, για 5 εισηγήσεις και στο μάθημα που τους έχει ανατεθεί και διδάσκουν τους φοιτητές μας. Δηλαδή, εκτός από το υπάρχον προσωπικό που είναι και διεθνές και Έλληνες στην Ελλάδα, έρχονται κάθε τόσο, πολύ συχνά, μπορεί και 4 καθηγητές στις 15 μέρες και διδάσκουν από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, από τη Σορβόνη, από το Σναμπρούκ, από το Μάστριχτ, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου διδάσκουν σε εμάς. Όλες οι τάξεις, τα προγράμματα σπουδών είναι στα αγγλικά, που σημαίνει ότι χρειάζεται να γνωρίζετε καλά αγγλικά για να ακολουθήσετε αυτή τη σχολή. Και επίσης, αν κάποιος θέλει να κάνει σε εμάς, παραδείγματος χάρη, ένα πτυχίο έρευνας, θα μπορεί να το κάνει σε μια από τις 10 γλώσσες στις οποίες υπάρχουν καθηγητές σε εμάς, γιατί από το δίκτυο το οποίο σας είπα, οι καθηγητές μπορεί να είναι στην Ισπανία, στο Μεξικό, στη Γαλλία. Οπότε μπορεί κανείς να, εμείς τον
ταιριάζουμε με κάποιον από τους καθηγητές ανάλογα με το θέμα που θέλει να κάνει η έρευνα και με βάση αυτό τους διασυνδέουμε και κάνουν την έρευνά τους σε μία από τις 10 γλώσσες που υπάρχουν στον οργανισμό. Η σχολή και όποιος θέλει να έρθει σε εμάς είναι, πρέπει να μπαίνει σε μία εξειδίκευση. Κάνουμε ή ευρωπαϊκό δίκαιο ή διακυβέρνηση. Δεν τα κάνουμε όλα. Και τι είναι η διακυβέρνηση? Είναι αυτό το καινούριο hot, θα έλεγα εγώ, αντικείμενο που συνδυάζει πολιτικές επιστήμες, συνδυάζει δημόσια διοίκηση και λίγο διεθνείς σχέσεις. Οπότε είναι ένα μείγμα τριών πραγμάτων. Δεν είναι αποκλειστικά πολιτικές επιστήμες. Βγαίνουν από εμάς πολιτικοί αναλυτές, θα έλεγα, αν έπρεπε να τους ονομάσω κάπως, οι οποίοι όμως έχουν γνώση δημόσιας διοίκησης και μπορούν να μετέχουν σε, παραδείγματος χάρη, νομικές εταιρείες, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε διεθνείς οργανισμούς, σε τράπεζες που χρειάζονται αυτή την ειδικότητα. Ένα βασικό ατού αυτής της σχολής είναι η διεπιστημονικότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι συνδυάζει μείγμα επιστημών και κυρίως επιστήμες που χρειάζονται στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Επειδή είμαστε φρέσκοι, έχουμε και φρέσκα προγράμματα σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι οι ακαδημαϊκοί μας έχουν εισπράξει τις ανάγκες της αγοράς και έχουν ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών μας αυτά τα μαθήματα που χρειάζονται και έξω. Γι' αυτό και θα δείτε στο επόμενο ότι ένα από τα δυνατά μας σημεία είναι ακριβώς αυτό, ότι συνδυάζουμε μία γνώση η οποία θα έλεγα ότι είναι εφαρμόσιμη. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε πολύ ισχυρό δίκτυο. Επειδή ακριβώς βρίσκεται ο Διεθνής Οργανισμός από πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι και σε επίπεδο traineeship, δηλαδή σε ένα, μπορεί κανείς να έρθει να κάνει πρακτική άσκηση σε εμάς ή σε έναν από τους Διεθνείς Οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Επίσης, έχουμε ένα πολύ δυνατό δίκτυο πανεπιστημίων. Στον οργανισμό, όπως σας είπα, έχουμε 70 πανεπιστήμια. Στη σχολή έχουμε 30. Άρα μπορεί κανείς να διασυνδεθεί με ένα ευρύ πλαίσιο εκεί έξω. Η διεπιστημονικότητα, όπως και την είπα, μικρά τμήματα, δεν είναι αυτά τα αχανή των ίσως ελληνικών πανεπιστήμων που είναι πολύ ενδιαφέροντα, και εγώ ένα τέτοιο τελείωσα, αλλά όπως και να έχει, η σχέση με τους καθηγητές είναι πολύ πιο στενή και πολύ πιο οργανωμένη, θα έλεγα. Πολλά στοιχεία της πραγματικότητας εφαρμόζονται μέσα στις σπουδές σας, αυτό που λέμε practice-based learning, και επίσης πτυχία τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το δίκτυό μας, από τις χώρες οι οποίες είναι μέλη του, του EPLO, αλλά και φυσικά έχει περάσει και νόμος το 2014, ότι τα πτυχία διεθνούς οργανισμού που μετέχει η Ελλάδα είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα των ελληνικών ΑΕΗ. Ποιο είναι το όραμά μας? Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μία σειρά στελεχών, η οποία, να δημιουργήσουμε ανθρώπους και στελέχη αργότερα, τα οποία θα σκέφτονται υπερεθνικά πρωτίστως και δευτερευόντως με βάση την εθνική τους ταυτότητα και θα υπηρετούν τις ευρωπαϊκές αξίες για τις οποίες εμείς πρεσβεύουμε. Το έμβλημά μας είναι αυτό το σεραφείμ που βλέπετε εκεί, το οποίο προέρχεται από την Αγία Σοφία και γύρω-γύρω έχει μία φράση στα αρχαία ελληνικά, η οποία δηλώνει, ήταν μία δήλωση των Σπαρτιατών και κυρίως της νεολαίας των Σπαρτιατών, η οποία έλεγε στους μεγαλύτερους της ότι να ξέρετε ότι εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς. Και δεν το έλεγε ανταγωνιστικά, αλλά επειδή δεσμευόντουσαν στους μεγαλύτερους τους ότι θα προσπαθήσουν να επιτύχουν. Και αυτό για μας είναι μία δέσμευση, να σας κάνουμε να πετύχετε. Τα προγράμματά μας. Έχουμε και προπτυχιακά, όπως είπα, τα οποία είναι τριετή. Έχουμε μεταπτυχιακά μόνο ετή, πάνω σε ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε ένα LLM in EU Law και έχουμε και ένα MA in Governance. Και έχουμε και τρία πτυχία στα έρευνας. Είναι αυτά εδώ που βλέπετε δεξιά. Master of Studies, Master of Philosophy και PhD. Και είναι 1, 2 και 3 ετή. Βλέπετε εδώ κάποιους από τους εκπροσώπους της διοίκησης της σχολής.
πρώτος και κύριος ο Τζουλιάνο Αμάτο, πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας, συναγματικός δικαστής και επίτιμος πρόεδρος της σχολής μας. Ο Μάριο Κίτι, επίσης πρόεδρος του Διδακτικού μας Συμβουλίου. Ο Μπερτράν Ματιού, ο οποίος ανήκει και στο Council of State της Γαλλίας αυτή τη στιγμή, είναι μέλος του Council of State της Γαλλίας, του Συμβουλίου Επικρατείας, θα έλεγα, της Γαλλίας. Και επίσης έχει ένα ηγετική, είναι διευθυντής του Board of Trustees. Κοσμήτορες σε εμάς είναι ο Βασίλης ο Χατζόπουλος και ο Ανδρέας ο Ποτάκης, ο οποίος είναι συνήγορος του πολίτη. Και η κυρία Νόβακα είναι υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και για τη διοίκηση της σχολής. Πού εδρεύουμε? Έχουμε ένα μεγάλες εγκαταστάσεις. Ο EPLO έχει εγκαταστάσεις στο Σούνιο. Βλέπετε την πάνω φωτογραφία και την αριστερή και δεξιά. Και κάτω είναι η εγκαταστάση μας στην Πλάκα, στη Ρωμαϊκή Αγορά. Εκεί γίνονται τα μεταπτυχιακά, στο Σούνιο γίνονται τα προπτυχιακά. Οι ερευνητικές σπουδές απαιτούν 2 εβδομάδες περίπου εκπαίδευση πάνω σε ερευνητικά, πώς κάνουμε έρευνα, και μετά διασύνδεση με τον καθηγητή, όπου σε one-to-one basis μπορείς να μιλήσεις μαζί του και να καταρτήσετε ένα πρόγραμμα συναντήσεων, Skype meetings, γιατί οι καθηγητές μας, όπως σας είπα, είναι διεθνείς. Αυτές είναι μερικές σημαντικές στιγμές που έχουν περάσει οι φοιτητές της σχολής μας. Πρόσφατα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε μια εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Μαρτσέλο Ρομπέλο Ντε Σόουζα, τον Πρόεδρο της Πορτογαλίας, όπου τους διδάσκει το Σεπτέμβριο πέρσι, και τον Τζουλιάνο Αμάτο επίσης, στην ίδια εκδήλωση. Κάποια ερώτηση για μένα? Το κόστος είναι 11.850 και δίνουμε και υποτροφίες. Μέχρι 50%. Μόνο αιτήσεις σπουδές στο μεταπτυχιακά. 1, 2 και 3 χρόνια στα ερευνητικά πτυχία. Άλλη ερώτηση? Χαίρομαι που σας κάλυψα όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.